Κατά την επίσκεψή μας γίναμε μάρτυρες της απαράδεκτης, της άθλιας κατάστασης που υπάρχει στο συγκεκριμένο κάμπ. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν τεράστια προβλήματα εδώ, ζωτικά κρίσιμης σημασίας που πρέπει εδώ και τώρα, έπρεπε χθες να λυθούν, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των γιατρών, το ζήτημα των φαρμάκων, το ζήτημα ότι μένουν σε σκηνές. Μιλάμε για 1.800 άτομα τα οποία μένουν, 500 θεωρούνται μη καταγεγραμμένοι και μένουν σε άθλιες συνθήκες, αλλά και οι υπόλοιποι σε κοντέινερ. Ζυγώνει ο χειμώνας και μπαίνει ορατό το ζήτημα, γιατί ακριβώς εδώ στη Μαλακάσα οι συνθήκες είναι πολύ συγκεκριμένες και ο χειμώνας θα είναι πολύ σκληρός. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που τους απαγορεύεται ακόμα και να μετακινηθούν, γιατί εδώ μιλάμε για τη Μαλακάσα, στη μέση του πουθενά βρίσκεται το συγκεκριμένο κάμπ και με απόφαση και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της μετακίνησής τους με τα τρένα για να μπορούν να ικανοποιήσουν στοιχειώδεις τους ανάγκες. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτή την κατάσταση την ίδια ώρα μας λένε ότι από Οκτώβρη και βάλε θα δούμε για τα παιδιά για σχολείο. Ένας παιδίατρος, ένας γιατρός, χωρίς βασικά φάρμακα, όλες αυτές οι ελλείψεις, ταυτόχρονα με ένα βασίλειο ΜΚΟ, με διάφορες δομές που υπάρχουν μέσα, με εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μια ελεγχόμενη βαβέλ που φτιάχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις κυβερνήσεις, όλο αυτό το διάστημα που διαχειρίζεται αυτή τη βαρβαρότητα, νομίζουμε ότι είναι δείκτης ακριβώς που οδηγεί η απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εγκλωβίζει κόσμο στα νησιά. Αντίστοιχη κατάσταση, αντίστοιχες άθλιες συνθήκες είναι και εδώ στα κάμπ της ενδοχώρας και ακριβώς πρέπει να αναλογιστούμε ότι η αύξηση των ροών θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση στις ήδη απαράδεκτες και άθλιες υποδομές και υπάρχει μεγάλη ευθύνη πλέον και από την κυβέρνηση που είναι έργο συνέχειας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ που ασκήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια πολιτική σχεδιασμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα και οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση καταστολής εφαρμογής μέτρων σε βάρος των συμφερόντων μεταναστών και επιτάχυνσης των απελάσεων. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η απαράδεκτη κίνηση για κατάργηση της προσφυγής σε διοικητικό επίπεδο που είχαν μέχρι σήμερα οι πρόσφυγες και ταυτόχρονα λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα από εδώ και μπρος είναι πάλι για να κλείσουν τα hot spot στα νησιά, για να διαμορφωθούν ανθρώπινοι φιλόξενοι χώροι που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες αυτών των ανθρώπων, η άμεση επίλυση όλων των ζωτικών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά που είναι παραπάνω από 500 εδώ και η κατάστασή τους είναι επίγουσα να επιληθεί και το επόμενο διάστημα να υπάρξει ακόμα πιο αποφασιστική κίνηση και από τους πρόσφυγες και από τους μετανάστες αλλά και από τον ελληνικό λαό να παλέψει ενάντια στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια συνολικά στις αιτίες που διαμορφώνουν το πρόβλημα, δηλαδή στους καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, στα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων που ακριβώς διαμορφώνουν το έδαφος των υπεριαλιστικών πολέμων που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους στον ξεριζωμό, στην προσφυγιά, σε αυτή τη δυστυχία που έχει διαμορφωθεί εδώ σήμερα και συντονίζεται από τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΚΚΕ και εδώ και στα υπόλοιπα κάμπ που πραγματοποιεί επισκέψεις αυτή την περίοδο θα συνεχίσει, θα οργανώσει, θα εντείνει την πάλη για να επιληθούν άμεσα ζητήματα και ταυτόχρονα να οργανωθεί πάλι ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων. Άλλος δρόμος πραγματικά δεν υπάρχει.